Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Την τελευταία δεκαετία ζούμε μια εποχή με έντονα χαρακτηριστικά την ταχύτητα, τις αλλαγές, τις ανατροπές στη σφαίρα της πολιτικής, της παραγωγής, της οικονομίας, της κοινωνίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τα 5 πρώτα χρόνια της δεκαετίας, 2010-2014, η χώρα έζησε τον εφιάλτη της οικονομικής, παραγωγικής και κοινωνικής κατάρρευσης. Τα αίτια και τα αποτελέσματα της περίοδου εκτιμήσαμε στην Ολομέλεια του Τμήματος τον Απρίλιο του 2017. Στην ίδια Ολομέλεια εκτιμήσαμε και τις προσπάθειες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2015 σε συνθήκες χρεοκοπίας της χώρας. Το βασικό αφήγημα για το σταμάτημα της καταστροφής και την αντιστροφή της καθοδικής πορείας ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του πλάνου της παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης. Η παραγωγική βάση της χώρας είχε περίπου καταστραφεί. Η κρίση είχε αποκαλύψει όλες τις αδυναμίες ενός μοντέλου ανάπτυξης που είχε οικοδομηθεί πάνω σε φούσκες, στη φούσκα της οικοδομής, στην πλαστή λαϊκή κατανάλωση με δανεικά, στις απάτες και αυταπάτες του χρηματιστηρίου. Το μοντέλο αυτό καλλιέργησε τον παρασιτισμό, πήραν θέση ο αέρας, η αρπαχτή, η διαπλοκή, η φοροδιαφυγή, όλα όσα αρνητικά στοιχεία συνετέλεσαν στο να δημιουργηθεί ένα ασθενές, αντιπαραγωγικό και ευάλωτο στις κρίσεις επιχειρηματικό μοντέλο. Λόγω μεγέθους χώρας, πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθήκων τα τελευταία 80 χρόνια, στο επιχειρηματικό μοντέλο της χώρας κυριαρχούσαν και κυριαρχούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ποσοστό 96-97% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων. Ο ευρωπαϊκός χαρακτηρισμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με βάση τον οικονομικό κύκλο, ύψος παγίων και αριθμό εργαζομένων διαφέρει ως προς την κατηγοριοποίησή του με τις αντίστοιχες ελληνικές. Στην Ελλάδα κυριαρχούν οι αυτοαπασχολούμενοι, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Η κρίση επιδείνωσε την κατάσταση, αυξάνοντας το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων, των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, στο συνολικό αριθμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ταυτόχρονα σμίκρινε τα μεγέθη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης που σχεδίασε και υλοποιούσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρακτικά έπαιρνε υπόψη του όλα τα παραπάνω, σύν τις σημαντικές ελλείψεις σε απαραίτητα αναπτυξιακά εργαλεία όπως χρηματοδότηση, ανανέωση και εμπλουτισμό παγίων, ικανοποιητική εσωτερική ζήτηση, ενσωμάτωση της καινοτομίας, εξωστρέφεια, εξυγχρονισμό πλαισίου λειτουργίας και άλλο. Η δημιουργία ενός σταθερού φιλοαναπτυξιακού περιβάλλοντος, έστω και κάτω από τις αφόρητες πιέσεις των δανειστών και τις ανάγκες του κλεισίματος των αξιολογήσεων του προγράμματος, ήταν μονόδρομος. Η προσπάθεια αυτή είχε θετικά αποτελέσματα, παρότι έγινε στις συγκεκριμένες συνθήκες εξωγενών ασφυκτικών πιέσεων, παρά την υπονόμευση εγχώριων κύκλων που θεωρούσαν ότι πολύ τους βόλευε να συνεχίζονται οι μνημονιακές νεοφιλελεύθερες πολιτικές σκληρής λιτότητας και η αναδιάταξη της αγοράς υπέρ εθνικών και διεθνών βιομηχανικών, εμπορικών και κατασκευαστικών ομίλων με την παράλληλη καταστροφή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλο το εύρος της επιχειρηματικότητας, παραγωγή προϊόντων, μεταποίηση, εμπόριο, υπηρεσίες, τεχνικά επαγγέλματα, επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές. Στα θετικά αποτελέσματα αξιολογείται και η συμβολή σε αυτή την προσπάθεια του μεγαλύτερου μέρους του οργανωμένου μαζικού κινήματος των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και των φορέων τους. Η Ολομέλεια σήμερα διεξάγεται σε ένα διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον. Το διαφορετικό συνίσταται πρώτον τον Αύγουστο του 2018 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η χώρα ολοκλήρωσε τις δεσμεύσεις απέναντι στο Τρίτο Μνημόνιο με τους θεσμούς, υλοποιώντας με επιτυχία την προεκλογική δέσμευση του Σεπτεμβρίου του 2015 για έξοδο της χώρας από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια. Το τέλος των μνημονίων συνδυάστηκε με μέτρα ελάφρυνσης του χρέους και τη δημιουργία ενός βατού οδικού χάρτη εξυπηρέτησής του με κύρια χαρακτηριστικά τη χρονική ορίμανση, τα σταθερά επιτόκια, τη σταδιακή μείωση των ετήσιων δημοσιονομικών πλεονασμάτων. Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκε ένα χρηματικό απόθεμα ασφαλείας περίπου 35-37 δις με στόχο την αποσυμπίεση των δανειακών αναγκών της χώρας και σαν αποτέλεσμα είχε την ταχύτατη και ουσιαστική αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού. Επισφραγίστηκε στην πράξη
ότι η χώρα βγήκε ξανά στις αγορές με αντικειμενικούς όρους. Η χώρα με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε να έχει ανάπτυξη για 10 συνεχόμενα τρίμηνα. Για το 2018-2019 ο ρυθμός ανάπτυξης έτρεχε περίπου στο 2%. Από το 2017 σταθεροποιήθηκε η αντιστροφή τάσης της προηγούμενης εξαετίας της συνεχούς μείωσης του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έτσι έχουμε τρίτο συνεχή χρόνο αυξητικής τάσης περισσότερες ενάρξεις έναντι κλεισιμάτων. Το 2019, μετά από 8 χρόνια, είχαμε αύξηση κατώτατου μισθού κατά 11% και κατάργηση του υποκατώτατου, γεγονός ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, αν και όχι αρκετό, για την ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και την αύξηση της λαϊκής κατανάλωσης. Δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε για αύξηση του κατώτατου μισθού τα 2 επόμενα χρόνια, έτσι ώστε το 2020 να φτάσει στα 750 ευρώ το μήνα. Το διάστημα που εξετάζουμε λειτουργήσε και συμπληρώθηκε το νομοθετικό αναπτυξιακό πλαίσιο με βάση τον αναπτυξιακό νόμο 4399 του 2016, το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, τις προκηρύξεις ΕΣΠΑ, χωρίς όμως εντυπωσιακά αποτελέσματα, κυρίως λόγω δυσκολίας ανταπόκρισης από πλευράς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αδυναμίας υποστήριξης των δράσεων από το τραπεζικό σύστημα και γενικότερων αβεβαιοτήτων. Ακόμα, ο σχεδιασμός των προκηρύξεων ΕΣΠΑ μπορούσε να είναι καλύτερος αν είχε προηγηθεί ενδελεχής και ολόπλευρη συζήτηση για τις ανάγκες και τις δυνατότητες του παραγωγικού χώρου, χωρίς αμφιβολία όμως τα αποτελέσματα ήταν θετικά. Το οικονομικό περιβάλλον βελτιώθηκε ακόμα περισσότερο με σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε θεσμικό επίπεδο, όπως ο νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις, ο νόμος για τα επιμελητήρια, ο νόμος εξυγχρονισμού λειτουργίας νομικών προσώπων. 98 χρόνια είχε να εξυγχρονιστεί το μοντέλο, δημιουργία πλήθους χρηματοδοτικών εργαλείων, νομοθεσία για τη σύσταση αδειοδότησης επιχειρήσεων σε ταχύτατο χρόνο, περιλαμβανομένης και της λειτουργίας της αναπτυξιακής τράπεζας, το κτηματολόγιο, τους δραστικούς χάρτες, τον εξοδικαστικό μηχανισμό και άλλα. Πέραν των θετικών μεταβολών και ενισχυτικά για τη δράση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σημαντικό ρόλο είχαν και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Αναφέρομαι στα προγράμματα Φιλοδήμος 1 και 2, στα περιφερειακά προγράμματα. Το τέλος των μνημονίων και η αποδέσμευση της χώρας από τη σκληρή επιτροπία, σε συνδυασμό με τη σχετική άνεση του δημοσιονομικού χώρου που δημιουργήθηκε, επέτρεψε την έναρξη της διαδικασίας αποκλιμάκωσης των υπέρβαρων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του μικρομεσαίου επιχειρηματία. Τη μείωση φορολογικών συντελεστών κατά μία μονάδα κατ' έτος για 4 έτη, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από 20% στο 13% στον κλάδο συνταξιοδότησης, την εξόσπληση ασφαλιστικών οφειλών σε 120 δόσεις. Αποτιμώντας το περιβάλλον της περίοδου ως το τέλος Ιουνίου του 2019, εκτιμάμε από την αρχή διακυβέρνησης της χώρας από το ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2015, ανασχέθηκε η μείωση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δημιουργήθηκε ένα σταθερό και βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον και όλοι οι δείκτες επιχειρηματικότητας απέκτησαν θετικό πρόσωπο. Η περίοδος Β, η περίοδος Ιούλιος 2019 μέχρι σήμερα, χαρακτηρίζεται πρώτα απ' όλα από την κυβερνητική αλλαγή. Το θολό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας προεκλογικά για την καταστροφή της μεσαίας τάξης από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μέσω μιας πολύ καλά σχεδιασμένης fake επικοινωνιακής καμπάνιας, χρησιμοποιώντας και την παντοδυναμία της στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και σε συνδυασμό με τις δικές μας ανδυναμίες κοινοποίησης του πολύ σημαντικού έργου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είχε αρνητική επίδραση στο εκλογικό αποτέλεσμα. Η κυβερνητική πολιτική των τελευταίων 5 μηνών από τη Νέα Δημοκρατία, εκτός από την εμπροστοβαρή φορολογική ελάφρυνση 24% από 28%, η οποία όμως είχε δρομολογηθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αποκαλύπτει όλο το εύρος της απάτης απέναντι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις ανάγκες τους. Μέσα στους πρώτους 5 μήνες, μετράμε την αύξηση του ενεργειακού κόστους που υπερκαλύπτει τη μείωση από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τη μείωση του ΦΠΑ από 13% σε 6%, την ακύρωση της δέσμευσης του ΣΥΡΙΖΑ για την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για εισόδημα μέχρι 20.000, τη μείωση κοροϊδία της προκαταβολής φόρου 95% αντί για το προηγούμενο ισχύον 100%,
με τη δέσμευση ΣΥΡΙΖΑ να στέκει για μείωση στο 50% αντί του 100% και πάνω απ' όλα, όπως εξαγγέλλεται, την κατάργηση της εμβληματικής ασφαλιστικής μεταρρύθμισης του ΣΥΡΙΖΑ και την επαναφορά του συστήματος των κλάσεων και μάλιστα με τεχνική ασανσέρ, που σε συνδυασμό με τη δεδηλωμένη πρόθεση της κυβέρνησης Νέα Δημοκρατίας για την είσοδο ιδιωτών στη διαχείριση του ασφαλιστικού συστήματος, καθιστά άδειλο το συνταξιοδοτικό μέλλον του συνόλου των εργαζομένων και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Η πρώτη άμεση επίπτωση, αύξηση εισφορών 20% για πάνω από το 80% των ασφαλισμένων. Θυμόμαστε όλη την τραγική εμπειρία 10-14 εκατοντάδων χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τα υπέρογκα πρόστιμα, τη στέρηση της δοτροφαρμακευτικής περίθαλψης, τις ποινικές διώξεις, τις καταδίκες και τις φυλακίσεις. Το κατεφημισμό αναπτυξιακό επενδυτικό που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ουδόλωσαν τα ανακλά έστω και ψήγματα αναπτυξιακής πολιτικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το μόνο που φαίνεται ότι επιτυγχάνει είναι η διευθέτηση οφειλών απέναντι στο πελατειακό της κράτους. Όσο και το, αν το πεντάμινο είναι μικρό χρονικό διάστημα, τα όσα έχουν συμβεί, τα όσα έχουν διαρρεύσει και κυρίως η άσκηση σκληρής νεοφιλελεύθερης πολιτικής με τη μέθοδο σοκ και δέος που ακολουθεί η κυβέρνηση, διαμορφώνουν αρνητικό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα αυτή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παρά αυτή τη δυσμενή διαμόρφωση του οικονομικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος τους τελευταίους μήνες, η προσπάθεια της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας συνίσταται στη στήριξη των λίγων και μεγάλων έναντι των πολλών και μικρών επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι φορείς τους θα πρέπει να εντείνουν την προσπάθεια διεκδίκησης θετικών μέτρων και απόκρουσης επιβαρυντικών για τη βιωσιμότητά τους και την αναπτυξιακή τους προοπτική. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών λειτουργεί θετικά για την κατανάλωση και την απασχόληση. Η μείωση όμως των συντελεστών, όπως αναφέρεται στο φορολογικό νομοσχέδιο, επιδρά θετικά μόνο σε όσους έχουν υψηλά εισοδήματα. Η αύξηση του ποσοστού των υποχρεωτικών συναλλαγών στο 30%, πέρα της επιβάρησης των τραπεζικών χρεώσεων, δεν μπορεί να συνδυαστεί με το σημερινό καθεστώς. Πρέπει να θεσμοθετηθεί άμεσα ακατάσχετος λειτουργικός λογαριασμός επιχειρήσεων για συναλλαγές συνδεδεμένες με POS. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να αναλάβουν δράσεις και σε άλλα επίπεδα. Πρέπει να αυξήσουν τη συνεργατικότητά τους, τις μεταξύ τους συνέργειες, έτσι ώστε να δημιουργηθούν σχήματα ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού και να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας προς όφελός τους. Σήμερα υπάρχουν νέες μορφές συνεργειών που μπορούν να συνδυάσουν το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων με την εξειδίκευση, την καινοτομία, τη συγκρότηση επιχειρηματικού σχεδίου, να δημιουργηθούν κλάστερς, συνεταιρισμοί, συστάδες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να δημιουργηθούν συστήματα υποδομών, logistics και άλλα. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα πρέπει να ενσωματώσει στη λειτουργία της αρχές και αξίες που θα της προσδώσουν μεγαλύτερο κύρος και αποτελεσματικότητα. Η τήρηση της εργασιακής και ασφαλιστικής νομιμότητας, η φορολογική συνέπεια, η έννοια του διαμοιρασμού της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας, οι δράσεις περιβαλλοντικής και κοινωνικής ανταπόδοσης ενισχύουν τη θέση της στο κοινωνικό σύνολο και της προσδίδουν βιώσιμα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες για την πράσινη ανάπτυξη, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την κυκλική οικονομία αποτελούν σημαντικά πεδία δραστηριότητας της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και έχοντας ουσιαστική συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος. Στον απολογισμό της δράσης του τμήματος, έχουμε συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, να πούμε. Στην περίοδο που εξετάζουμε, το τμήμα συνέλαβε τόσο στην διαμόρφωση και υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής, όσο και στη δημιουργία ευνοϊκών κοινωνικών και πολιτικών συσχετισμών στο στρώμα των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Στα πλαίσια άσκησης κυβερνητικής πολιτικής, στελέχη του τμήματος ανέλαβαν θέσεις ευθύνης και εκτιμάμε ότι συνέβαλαν με απολύτως θετικό τρόπο στη συγκρότηση του νέου υποδείγματος αριστερής διακυβέρνησης. Επίσης, θετικά εκτιμάμε τη δράση μελών της γραμματείας κυρίως του τμήματος, σαν εκλεγμένα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και του μαζικού συνδικαλιστικού κινήματος.
Το τμήμα, μέσω της γραμματείας του, συμμετείχε σταθερά και μόνιμα στις ΕΠΕΚΕ με έκφραση γνώμης παρά τις δυσκολίες εξαιτίας του περιορισμένου χρόνου προετοιμασίας και της παντελούς έλλειψης επιστημονικής υποστήριξης. Το τμήμα προκάλεσε πολλές συναντήσεις με υπουργούς της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για ενημέρωση και κατάθεση προτάσεων που αφορούσαν το κοινωνικό-οικονομικό μας χώρο. Άλλοτε με επιτυχία, άλλοτε όχι. Θεωρούμε μεγάλη επιτυχία τη συμβολή μας για την ομοθέτηση των 120 δόσεων για την εξόφληση των ασφαλιστικών οφειλών, παράλληλα με τον επανυπολογισμό των οφειλών από το 2002 και τη διαγραφή μέχρι και 80% των προσαυξήσεων. Ήταν μια μεγάλη πολιτική κοινωνική νίκη. Αντίθετα, παρά τις τεράστιες προσπάθειες, δεν καταφέραμε να πετύχουμε τη θεσμοθέτηση του λειτουργικού ακατάσχετου λογαριασμού συνδεδεμένου με τις ηλεκτρονικές, μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών. Στη γενικότερη προσπάθεια που κάναμε στο πεδίο της μεταφοράς των προβλημάτων του χώρου και κατάθεσης προτάσεων για επίλυση, εκτιμάμε ότι βρήκαμε μερική ανταπόκριση. Τα κυβερνητικά κέντρα λήψης αποφάσεων περισσότερο και τα κομματικά αντίστοιχα σε μικρότερο βαθμό δεν επιδίωξαν την συνεργασία μας. Εκτός λίγων περιπτώσεων, το τμήμα ενημερωνόταν για τις νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και σχεδόν πάντα αφού είχε ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση. Εκτιμάμε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε συμβάλει αποφασιστικά τόσο στο περιεχόμενο όσο και στην αποτελεσματικότητα σημαντικών νόμων και πρωτοβουλειών όπως ο εξοδικαστικός μηχανισμός, ο αναπτυξιακός νόμος, φορολογικά νομοσχέδια, ασφαλιστικός νόμος, χρηματοδοτικά εργαλεία, προκηρύξεις ΕΣΠΑ και άλλα. Σαν τμήμα μικρομεσαίων, ΣΥΡΙΖΑ δώσαμε το παρόν στις μεγάλες μάχες της περίοδου, πολλές φορές σε δύσκολες συνθήκες. Με τον νόμο που εμείς ψηφίσαμε για τα επιμελητήρια, δώσαμε νέες ευκαιρίες και δυνατότητα στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Στο θετικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί, έγιναν εκλογές για την ανάδειξη των νέων διοικήσεων των επιμελητηρίων. Δυστυχώς, ο κομματικός οργανισμός και η κυβέρνηση πλην της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου δεν κατανόησαν στο σύνολό τους τη σημασία των εκλογών. Τα επιμελητήρια δεν είναι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Είναι θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας για την έκφραση γνώμης των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και ταυτόχρονα με τη δική μας νομοθέτηση απέκτησαν και ουσιαστικές λειτουργικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι εκλογές στα επιμελητήρια είναι σε μέγεθος η μεγαλύτερη εκλογική διαδικασία μετά τις εθνικές εκλογές, τις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση και τις ευρωεκλογές. Μέχρι εκείνη την περίοδο, οι δυνάμεις επιρροής μας στα επιμελητήρια ήταν ελάχιστες. Η στρατηγική μας για την εκλογική διαδικασία ήταν να δημιουργήσουμε ενωτικά ψηφοδέλτια όπου υπήρχαν προϋποθέσεις για αυτόνομη κάθοδο όπου αυτό ήταν εφικτό. Η προσπάθεια κινητοποίησης του κόμματος σε αυτή την πρώτη μαζική εκλογική διαδικασία μετά το Σεπτέμβριο του 2015 είχε πτωχά αποτελέσματα στις περισσότερες περιφερειακές ενότητες. Να σημειώσουμε ότι οι εκλογές έγιναν το Δεκέμβριο του 2017. Παρά τα αυτά στο τμήμα και ιδιαίτερα στη γραμματεία, έγινε καταμερισμός δουλειάς, υπήρξε έντονη κινητικότητα, ήρθαμε σε επαφή και κινητοποιήσαμε νέες και παλιές δυνάμεις και το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Καλωσορίζουμε τον Πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων, τον κύριο Καβατά. Και τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Γιάννη Χατζηδοσίου. Ο οποίος ήρθε την ώρα που διαβάζουμε και την τελευταία σειρά για τα επιμελητήρια και τις εκλογές. Σήμερα, σε πάνω από τα μισά επιμελητήρια της χώρας, έχουμε συμβούλους στα διοικητικά συμβούλια και σε πάνω από 10 πλειοψηφίες επιρροής μας, συμπεριλαμβανομένων προέδρων και αντιπροέδρων. Το τμήμα προετοιμάστηκε και έδωσε τη μάχη και στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2019. Στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση προσπαθήσαμε να συνδέσουμε τα θέματα της επιχειρηματικότητας με τα προγράμματα των αυτοδιοικητικών παρατάξεων που στηρίξαμε. Στελέχη του τμήματος συμμετείχαν σαν υποψήφοι
σε ψηφοδέλτια, όπως ο σύντροφος του Γιώργος Ορόρος, υποψήφιος δήμαρχος στην Πάτρα, ο Αντώνης ο Παπαδεράκης, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στην Κρήτη, σήμερα είναι εκλεγμένος θεματικός αντιπεριφερειάρχης για την ανάπτυξη, το εμπόριο, την καινοτομία και την κοινωνική οικονομία, ο Δημήτρης ο Χριστοφορίδης και ο Γιώργος Δαγκιάντης στο κεντρικό τομέα Αττικής και άλλοι. Στις ευρωεκλογές είχαμε αδύνατη παρουσία και στα αρνητικά καταγράφεται η απουσία από το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ υποψήφιου από το χώρο της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Στις εθνικές εκλογές, τα μέλη του τμήματος συμμετείχαν στην προεκλογική δουλειά όπως είχε σχεδιαστεί από το κόμμα. Εκτός αυτού, θετικά αξιολογούνται δύο δημόσιες παρεμβάσεις με άρθρα που δημοσιεύτηκαν στο TVXS, στο Left και στην Αυγή από μέλη της γραμματείας του τμήματος. Θετικά αποτιμάται και η προεκλογική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στη Λαχαναγορά, χώρος κατεξοχήν άσκησης μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, με ομιλητή το σύντροφο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα. Την εκδήλωση έκανε ο τομέας οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το κύριο βάρος σήκωσε το τμήμα μας. Το πρόγραμμα περιοδιών του τμήματος προεκλογικά δεν πραγματοποιήθηκε. Εκδώσαμε ένα χρήσιμο υλικό με τα θετικά μέτρα της κυβέρνησης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Να σημειώσω εδώ ότι και στελέχη της γραμματείας και στελέχη του τμήματος ήταν και στα ψηφοδέλτια για τις βουλευτικές εκλογές. Από την γραμματεία ήταν ο Μεγάλης ο Σταύρος στον βόρειο τομέα της Αθήνας, η συντρόφισσα Τσολβάς Θεσσαλονίκη και άλλοι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, υπήρχαν και άλλες δραστηριότητες. Ο χρόνος ήταν ιδιαίτερα πυκνός. Τα προβλήματα τεράστια. Χρειαζόμαστε επίγουσες λύσεις. Δώσαμε μάχες σε πολλά επίπεδα. Περίπου τα μισά στελέχη της γραμματείας είχαν αναλάβει και άλλες ευθύνες. Κάποιες μάχες τις κερδίσαμε, κάποιες τις χάσαμε. Όμως συνεχίζουμε. Με περισσότερες εμπειρίες, με περισσότερες ικανότητες, με στόχο να κερδίσουμε περισσότερες μάχες στο παρόν και στο μέλλον. Με αδιάκοπη δουλειά, με στοχοθεσία και μέτρηση της αποτελεσματικότητάς μας από καλύτερες θέσεις. Σήμερα δημιουργείται ένα νέο πολιτικό περιβάλλον. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την πολιτική που ακολουθεί απειλεί την αναπτυξιακή, οικονομική και κοινωνική πορεία του λαού και της χώρας. Απειλεί οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Εκμεταλλευόμενη την κυβερνητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα 4,5 χρόνια και τις θυσίες του ελληνικού λαού, υλοποιεί πολιτικές αναδιανομή του όποιου πλούτου παράκτηκε με τη λογική λίγα στους πολλούς και πολλά στους λίγους. Είναι ανάγκη να πάρουμε πρωτοβουλίες σε πολλά επίπεδα. Στο κοινωνικό, στο οικονομικό, στο πολιτικό επίπεδο για την υπεράσπιση των κοινωνικών κεκτημένων, των δημοκρατικών δικαιωμάτων, με ένταση της δουλειάς μας στα κινήματα, στις πολιτικές διεργασίες. Σύντροφοι και συντρόφισσες, με βάση την κατάσταση που περιγράψαμε στον απολογισμό μας, είναι φανερή η ανάγκη να εντείνουμε την οργανωμένη συλλογική μας δράση. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αδύνατη θέση μας στο μαζικό κίνημα. Θεωρούμε ότι υπάρχει μεγάλο κενό στο σχεδιασμό και υλοποίηση παρέμβασης στο κίνημα. Σήμερα προτείνουμε μέχρι τέλος του Μάρτη του 2020 να οργανώσουμε τις δυνατότητές μας για συγκρότηση συνδικαλιστικής παράταξης στον χώρο της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Στην παραγωγή, στη μεταποίηση, στο εμπόριο, στις υπηρεσίες, στα νέα επαγγέλματα, στις νέες ειδικότητες. Στόχος να οργανώσουμε δυνάμεις, να παράξουμε πλαίσιο διεκδίκησης, να δράσουμε εκεί που ζει και κινείται η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Να δημιουργήσουμε συνθήκες κοινωνικής ενότητας και δράσης. Και πολιτικά, να μετατρέψουμε την κοινωνική ενότητα σε πολιτική ενότητα και δράση για τη διαμόρφωση μιας πλατιάς προοδευτικής πλειοψηφίας. Στο δρόμο για το τρίτο συνέδριο, ήδη έχουμε σαν τμήμα αναλάβει ευθύνες για τη συγκρότηση του νέου προγράμματος. Όλοι θα πάρουμε μέρος σε αυτή τη διαδικασία και θα καταθέσουμε τις απόψεις μας. Με όλους τους τρόπους, η κοινωνία μας καλεί να πάρουμε τις ευθύνες μας. Το καθήκον για τη σύγχρονη αριστερά του σήμερα και του αύριο είναι η αναγνώριση των νέων προβλημάτων, η επεξεργασία λύσεων,
η απόκουση των απειλών κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, η μάχη εναντίον των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, η διαμόρφωση μια νέας κοινωνικής πλειοψηφίας στη βάση της αλληλεγγύης, της ισότητας, των δικαιωμάτων, της προοδευτικής εξέλιξης. Η δημιουργία της κοινωνικής πολιτικής εισπύρωσης του λαού στο πολιτικό σχήμα ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι η απέτηση της κοινωνίας. Είναι η απάντηση στις ανάγκες του σήμερα. Είναι η υποθήκη της αριστεράς του μέλλοντος. Σας καλώ να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις να κερδίσουμε και αυτό το στοίχημα. Σας ευχαριστώ πολύ.